Όπως κάθε Κυριακή, έτσι και σήμερα, αισθητά μειωμένο αριθμό κρουσμάτων ανακοίνωσε για τη χώρα μας ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Τα νέα κρούσματα του κορονοϊού ανέρχονται σήμερα στα 237, εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 148.607, εκ των οποίων το 52,1% αφορά άνδρες. Επιπλέον, 320 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα, με τη διάμεση ηλικία αυτών να είναι τα 69 έτη. Από τις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας, από την αρχή της πανδημίας, έχουν εξέλθει έως σήμερα 1.030 ασθενείς. Τέλος, το τελευταίο 24ωρο έχουμε καταγεγραμμένους 28 νέους θανάτους από την νόσο COVID, με το συνολικό αριθμό αυτών να φτάνει τους 5.469. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας είναι τα 79 έτη και το 95,4% αυτών είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Σε ό,τι αφορά τέλος τη γεωγραφική κατανομή της περιοχής μας, μετά την ανησυχία που δημιούργησαν χθες τα 7 νέα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, σήμερα τα στοιχεία του ΕΟΔΗ δίνουν 0 κρούσματα για τα Γιάννενα και 2 κρούσματα για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Μηδενικά είναι σύμφωνα με τα στοιχεία και τα κρούσματα στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτείας και Πρέβεζας. Γίνεται γνωστό τέλος πως αύριο Δευτέρα, 18 του Γενάρη, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, στην κεντρική πλατεία Ιωαννίνων θα διενεργηθούν τεστ κορονοϊού drive-thru. Για τη διενέργεια ελέγχου είναι απαραίτητη αριθμή ΆΜΚΑ και κινητού τηλεφώνου. Έλεγχοι από τον ΕΟΔΗ αναμένεται ακόμη να γίνουν στο Καλπάκι, αλλά και στην κεντρική πύλη του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για όσους προσέρχονται στο νοσοκομείο.